μετακίνηση που προκαλούσε η πρώτη οδηγία εκφυλίζεται. Είδατε ότι το είχαμε δει αυτό. Άρα τι έγινε, είχαμε λοιπόν μία δράση την οποία ελαχιστοποιήσαμε, έγινε μία δρασούλα, ως πράξη πραξούλα και κατά συνέπεια ακινητοποιήθηκε η όλη η Ιταλία χωρίς να πάρει μία διαταγή, γιατί δεν είχε πια νόημα να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία. Άρα αυτό το χρησιμοποιούμε και σε επίπεδο στρατηγικής, με τα πυρηνικά όπλα, όταν έχουμε πυρηνικά δεδομένα σε ένα σημείο, το ξαναδείχνω αυτό το πρόβλημα. Αν δεν ξέρω μερικοί από εσάς, από τους άντρες, αν έχετε κάνει προσομοίωση με NBC, άρα με στολές που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση πυρηνικών και βακτηριακών πολέμων. Στην πραγματικότητα εδώ έχετε ένα κράτος, εδώ έχετε τα υποβρύχια, τα οποία δεν ελέγχονται από το κράτος, και έχετε ένα άλλο κράτος που προσπαθεί να χτυπήσει κάποιον. Άρα τι γίνεται, αυτός ο κάποιος του εξηγεί ότι εμένα άμα με χτυπήσεις εδώ, που δεν μπορώ να προστατευτώ, να ξέρεις ότι μόλις δεχτώ ένα χτύπημα, αυτόματα αυτοί θα σε χτυπήσουν. Άρα αυτό είναι το dissuasion. Άρα πάνω κάτω τώρα μετατρέπουμε ένα πρόβλημα θεωρίας παιχνίων σε ένα θέμα θεωρίας αποφάσεων. Αυτός που θα χτυπήσει αυτό θα δεχτεί 4 χτυπήματα. Το κλασικό που είχε κάνει η Γαλλία με την Αμερική και την Ρωσία, γιατί ας πούμε τα πυρηνικά υποβρύχια τα είχε βάλει να στοχεύουν πόλεις, οι οποίες ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι η Μόσχα, η Νέα Υόρκη κτλ. Και σου λέει, άμα με χτυπήσετε εσείς οποιοδήποτε σημείο, εγώ τα ενεργοποιώ. Πάνω αυτή η στρατηγική λειτουργήσε εδώ και δεκαετίες και βέβαια δεν είχαμε κανένα κρούσμα τέτοιου τύπου. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά. Αυτό εδώ είναι κράτος και δεν είναι ιός που δεν καταλαβαίνει τι του λέμε και κατά συνέπεια μπορεί να λειτουργήσει αυτή η τεχνική. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Στην πραγματικότητα, εφόσον δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πάνω στον ιό, μπορούμε να λειτουργήσουμε πάνω στο θέμα της επιδημίας. Ωραία. Άρα είμαστε σε στρατηγική διαχείριση κρίση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, υπάρχει η κρίση. Όποια και να είναι. Έχουμε δώσει αρκετά παραδείγματα, αλλά επικεντρωθήκαμε και στο θέμα της πανδημίας, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Άρα είπαμε τακτικό, διακό, στρατηγικό, υψηλή στρατηγική. Αυτά εδώ πάντοτε θα είναι προς τα κάτω για να εξετάσουν τα πράγματα και να δημιουργήσουν, είπαμε, μέσω της ταξινόμησης, ιεραρχικές δομές, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε με στρατηγικές συμπεριφορών. Όταν θα το κοιτάξουμε αυτό το γεγονός, μπορεί να μην είναι ένα υπαρτό γεγονός την ώρα που το εξετάζουμε, αλλά να είναι ένα γεγονός το οποίο θα έρθει. Άρα είμαστε εντός του χρόνου. Ένα άλλο πράγμα, κάπου να σας βάλω κάτι φωτεινό να σας αρέσει. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Θα είναι η πρώτη χρονιά που θα καταλάβετε καλοκαίρι με την έννοια του καλού καιρού και θα καταλάβετε ότι ο καλός καιρός είναι του χρόνου. Άρα,
Δίνω ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπουμε συχνά στο Go. Ναι, Ιωάννη, ξέρω, εμείς θα σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Είναι η λεγόμενη σκάλα, θυμάστε? Άρα όλοι ξέρουμε ότι με τη σκάλα, άμα βάζουμε σωστά αυτά που πρέπει για να εμποδίσουμε τον άλλον, ουσιαστικά στο τέλος της διαδικασίας θα τα χάσει όλα. Πάνω κάτω η σκάλα μας τώρα είμαστε εμείς και βλέπουμε ότι ό,τι και να κάνουμε για να σωθούμε, ο ιός πάει και αυτός γρήγορα. Αλλά εδώ, με ένα λάντερ, και ουσιαστικά τι γίνεται, εδώ είναι το καλοκαίρι. Άρα θα μου πείτε, μα τι κάνουμε τη σκάλα αφού ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε? Όχι, αντιθέτως, επειδή η σκάλα μας οδηγεί αναπόφευκτα στο καλοκαίρι, ξέρουμε ότι θα ζήσουμε. Άρα, αν ο ιός ήταν παίχτης εγώ, θα είχε σταματήσει τη διαδικασία και θα ήξερε ότι θα νικήσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα όλες αυτές τις πέτρες που θα βάλει, τις μπλε, για να σας δείξω ότι θα πεθάνουν οι πέτρες του και όχι οι δικές μας, όλες αυτές θα είναι άχρηστες γιατί δεν έχουν καλή άμυνα. Ενώ εμείς, χάρη στο καλοκαίρι που βρίσκεται εδώ, στην πραγματικότητα όλες αυτές οι πέτρες θα ζήσουν. Άρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Το ξαναδείχνω εδώ, ότι είμαστε σε μία φάση που ξέρουμε ότι ο ιός δεν λειτουργεί καλά με την υψηλή θερμοκρασία και οτιδήποτε είναι ξερό. Άρα θα σας πω κάτι σε πρακτικό επίπεδο. Αν έχετε αφιγρανδύρες αυτή την περίοδο στο σπίτι σας, πρέπει να λειτουργούν συνεχόμενα. Αν αυτό σας προκαλεί λίγο αφυδάτωση, είναι πάρα πολύ απλό. Πίνετε συχνά νερό οι ίδιοι. Αλλά δεν βάζετε ένα χώρο που να είναι υγρός. Είναι προτιμότερο λοιπόν να είσαστε σε μια μορφή τεχνητού καλοκαιριού, με υψηλή ζέστη και χωρίς υγρασία. Είναι ακριβώς αυτό που θα γίνει σε πολύ μεγάλο επίπεδο για το βόρειο ημισφαίριο. Αυτό σημαίνει τι λοιπόν? Σημαίνει ότι η βραδύτητα, και θα το, άμα το έχετε αυτό το βιβλίο του Κούντερα θα την δείτε ακόμα πιο θετικά, η βραδύτητα της εμφάνισης του πικ είναι ωφέλιμη με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει τα νοσοκομεία, γιατί όσο πιο αργά πάμε στο πικ, τόσο πιο καλά προετοιμάζονται για να το υποδεχτούν. Ταυτόχρονα όμως θα βοηθήσει και τον πληθυσμό, γιατί θα είμαστε πιο κοντά στο καλοκαίρι. Το λέω ειδικά για την Κύπρο, που εσείς έχετε ένα καλοκαίρι και θα δείτε ότι φέτος θα είστε πολύ χαρούμενοι που δεν βρέχει συχνά. Άρα, επειδή θα έχετε πιο ψηλές θερμοκρασίες πιο γρήγορα και επειδή ξεκινήσατε πιο αργά, θα είναι σχεδόν ιδανική η διαχείριση της κρίσης, εκτός βέβαια αν μπείτε σε διαδικασίες παράλογες, πολιτικές παρατάξεις που να πούν ότι να είναι. Γιατί είδα μερικά πράγματα και σταδοφράγματα που ήταν απαράδεκτα. Θα να λέω λοιπόν τώρα για τις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, επειδή ξέρω ότι θα περάσουν σε ένα καλοκαίρι και επειδή το είχαμε συζητήσει αυτό, θυμάσαι Βίκη, το λέγαμε και την Αυστραλία, εκεί που δεν πρέπει όμως να κάνεις ένα τεχνικό λάθος είναι ότι η Αυστραλία έχει ένα καλοκαίρι που είναι πιο αδύναμο από εμάς. Άρα παρόλο που την βοήθησε, και το είδαμε αρνητικά βέβαια με το θέμα των πυρκαγιών, στην πραγματικότητα δεν την βοηθάει τόσο πολύ όσο βοηθάει εμάς. Άρα το δικό μας το καλοκαίρι, επειδή είναι πιο ισχυρό,
θα μας επιτρέψει να δούμε πράγματα διαφορετικά, γιατί βέβαια θα έχουμε μια γενική πτώση. Άρα βλέπετε τώρα το τρίτο στάδιο που είναι το πιο στρατηγικό. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια πτώση του ιού, ο οποίος πάνω κάτω τι κάνει, προκαλεί θύματα σε αυτούς που προλαβαίνει. Okay, άμα θέλετε να έχετε μια πολύ καλή εικόνα, να το χαρεί και η Φωτεινή, αλλά αναλογικά, είναι η εξής. Όταν σε κάποια φάση οι Ναζί κατάλαβαν ότι θα χάσουν τον πόλεμο, άρχισαν τη μεγάλη οπισθοχώρηση. Όλοι ήξεραν ότι θα χάσουν τον πόλεμο, κατά συνέπεια το ηθικό τους ήταν ανεβασμένο. Μόνο που τι έκαναν οι Γερμανοί, οι Ναζί, εκεί που είχαν χάσει, κάπου-κάπου έκαιγαν όλα τα χωριά. Που σημαίνει ότι δεν είναι επειδή είμαστε σε φάση θετική που δεν πρέπει να προσέχουμε ως το τέλος, διότι άμα βγούμε πιο γρήγορα να δούμε τους φίλους μας να κάνουμε τα διάφορα πράγματα που κάνουμε κλασικά, θεωρώντας ότι έχει καλυτερεύσει γρήγορα ο καιρός, θα είμαστε απλώς από τα τελευταία θύματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτήν τη φάση, βλέπετε εδώ, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ανεβάσουμε το βαθμό ασφάλειας. Άρα αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που έχουμε στη θεωρία παιχνίων. Από τη μια πλευρά έχετε κάποιον που πέφτει, από την άλλη έχετε κάποιον που ανεβαίνει. Άρα εδώ έχουμε το λεγόμενο σημείο ισορροπίας, το οποίο εξηγείται με αυτήν εδώ την καμπύλη. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι από αυτό το σημείο και μετά, τότε εμείς νικάμε. Όσο δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το καιρικό σημείο που οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά με υψηλή θερμοκρασία και πιο ξερό το κλίμα, τότε είμαστε σε μία φάση άμενας. Όταν θα ξεπεράσουμε αυτό το σημείο, που δεν θα καθυστερήσει να έρθει τώρα, θα περάσουμε σε μία φάση αντεπίθεσης. Αυτή εδώ η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική να την έχετε στο μυαλό σας και να το διαδώσετε, άρα να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε ένα φαινόμενο ορίζοντα, δηλαδή άμα αυτό εδώ είναι ένα τούνελ, το φως είναι όντως το καλοκαίρι και από τη στιγμή που έρχονται οι θερμοκρασίες πιο ψηλές σε μερικές περιοχές, είναι η ιδέα να έρθει και λίγο πιο γρήγορα. Στο ενδιάμεσο όμως πρέπει να κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι από ένα μεγάλο σύνολο να κάνουμε μια διάσπαση έτσι ώστε να λειτουργούμε σε πιο μικρότερες μονάδες. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με την έννοια της διάδοσης των γνώσεων. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό έχει μια διπλή άμυνα, γιατί απομονώνοντας τα στοιχεία, ο ιός δεν μπορεί να περάσει. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτό το σύστημα της τεχνητής απομόνωσης είναι το ιδανικό, γιατί είναι ουσιαστικά σαν ο καθένας να πηγαίνει στην εντατική και είναι σε μια περιοχή που δεν κινδυνεύει. Αλλά το πιο ωραίο τι γίνεται, είναι ότι επειδή μετά δεν υπάρχει πλαίσιο διάδοσης, ο ιός βέβαια καταραίει ως επιδημία και απλώς να σκεφτείτε, και γι' αυτό αρχίσαμε και αυτά τα masterclass, να σκεφτείτε ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια απομόνωσης, και το λέω και για σας, για το ηθικό σας, αλλά και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, μην ξεχνάτε ότι είστε στον 21ο αιώνα. Άρα, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε το διαδίκτυο μαζί μας. Γιατί η πιο πρόσφατη αναλογία, αν θέλετε, σε θέματα γρήπης, είναι πιο πολύ με το 68
που βέβαια ήταν πριν το διαδίκτυο. Είχαμε υπολογιστές, αλλά δεν είχαμε διαδίκτυο. Και όταν είχαμε το AIDS, ήταν δεκαετία του 81, πάλι δεν είχαμε το διαδίκτυο. Και τη μόνη φορά που το είχαμε πραγματικά ήταν με την γρήπη των χείρων, άρα πολύ πιο πρόσφατα, και βέβαια με τον ιό Έμπολα, αλλά εδώ ήταν πολύ πιο τοπικό. Για πανδημία είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, και βλέπετε πως το γράφω, που έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, που σημαίνει πρακτικά τι. Την ώρα που υπάρχει αυτή η απομόνωση, είναι το ιδανικό πλαίσιο για να έχετε επαφές με τους δικούς σας μέσω διαδικτύου και να παρακολουθείτε masterclass όπως το κάνετε τώρα, για να υπάρχουν μαθήματα και για τους μικρούς ανθρώπους, να κοιτάζετε τα tutorial και να μάθετε πράγματα, αλλά πρέπει βέβαια και να το διασκεδάζουν, αλλά πρέπει να παραμένει ένα πλαίσιο χαράς. Άρα μπορεί να είναι δύσκολο, η ιδέα δεν είναι να κάνετε πράγματα που να αφορούν αποκλειστικά θέματα στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων ή θέματα πανδημίας. Εδώ ήταν ειδικό γιατί επειδή σας εμπιστεύομαι, σας βλέπω και σαν αναμεταδότες στη συνέχεια και κράχτες για αυτό το θέμα. Άρα να ξέρετε και αυτό που θα κάνουμε και εμείς και σε προσωπικό επίπεδο είναι θα ενισχύσουμε τα μαθήματα μέσω διαδικτύου σε όλους αυτούς που θέλουν και θα κάνουμε βέβαια και άλλα masterclass τέτοιου τύπου γιατί πολύ απλά πρέπει την ώρα που είμαστε σε φάση άμυνας ακριβώς όπως ήταν το κρυφό σχολείο και νομίζω ότι είναι μια καλή εικόνα να την έχετε στο μυαλό σας την ώρα που ήμασταν στο κρυφό σχολείο θυμάστε τον περίφημο πίνακα όταν υπάρχει αυτή η διδασκαλία, η διδαχή, ακόμα και σε θρησκευτικό επίπεδο, αυτό γίνεται επειδή κάποιος προστατεύει την πόρτα, επειδή οι πιο μικροί άνθρωποι παρακολουθούν τι λένε οι πιο μεγάλοι. Θέλω λοιπόν να φανταστείτε το ίδιο πίνακα, αλλά διαδικτυακό, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει μετά να σκεφτούμε διαφορετικά τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο από οποιαδήποτε πανδημία και το βλέπετε ακόμα και με τα fake news. Έχει ενδιαφέρον που ακόμα και τα βίντεο όταν έχουν μεγάλη επιτυχία τα λέμε ότι είναι viral, άρα είναι σαν τους ιούς, ενώ στην πραγματικότητα κανένας ιός δεν είναι σαν το διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο βασίζεται πάνω στο θεώρημα των μικρών κόσμων, έχει τα cluster και τα orbs και μπορεί με αυτόν τον τρόπο πολύ γρήγορο να μεταδίδει και να μεταφέρει γνώσεις ανεξαρτήτως των αποστάσεων, ενώ ο ιός στην πραγματικότητα εγκλωβίζεται μέσω των αποστάσεων γιατί πρέπει να έχει επαφή. Και εδώ είναι σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας, ο ιός λειτουργεί με επαφές. Εμείς λειτουργούμε με σχέσεις που είναι πιο ισχυρές και βέβαια με δεσμούς. Άρα, άμα κοιτάξετε ότι η ανθρωπότητα μπορεί να παίξει πάνω σε αυτό, ενώ ο ιός μπορεί να παίξει μόνο πάνω σε αυτό, τότε εμείς, άμα ενισχύσουμε αυτή την κατάσταση, μπορούμε πολύ εύκολα να τον εξουδετερώσουμε και να ξέρετε ότι αυτό θα μας δώσει μεγάλο χρόνο στη συνέχεια να έχουμε ένα εμβόλιο, γιατί αυτός ο ιός, το πιο φυσιολογικό, είναι να γίνει εποχιακός όπως είναι η γρήπη, αλλά με τα εμβόλια τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους και ειδικά την Κυριακή που βέβαια θα μου πει ότι θα σώσει την τελευταία εικόνα πριν μου κλείσει εντελώς το όλο πλαίσιο. Και να ξέρετε ότι γρήγορα θα ενημερωθείτε για το τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Άρα σκεφτείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε τους μεγάλους, τις λεγόμενες ομάδες που έχουν θέματα, αλλά να σκεφτείτε ότι ο κεντρικός πυρήνας παραμένει αυτός που ξέρει. Άρα αν αυτοί που ξέρουν διαδίδουν αυτό που ξέρουν,
τότε έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να μειώσουν την δράση της πανδημίας και είναι ακριβώς ο στόχος της στρατηγικής διαχείρισης των κρίσεων. Στην πραγματικότητα, με την μείωση της δράσης της κρίσης, η στρατηγική διαχείριση μειώνει τελικά και την ίδια την κρίση, γιατί μετά την χαρακτηρίζει ως ομαλή και την διαχειρίζεται με έναν τρόπο ακόμα πιο εύκολο. Αυτός ήταν λοιπόν και ο στόχος του μαθήματος τώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και όσοι θέλουν να εκφραστούν να το κάνετε μέσω email, αλλά όχι τώρα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει όλο το σύστημα του Χριστόφορου. Από μένα λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά, δάσκαλε.